ποδοσφαιριστή στην οδό Ελπίδο στην περιοχή της Γλυφάδας. Μιλάμε για τον Σέρβο πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε βγει από το σπίτι για να παρκάρει στο χώρο στάθμευσης της μεζονέτας το αυτοκίνητό του. Τότε λοιπόν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα άτομο που επέβαινε σε όχημα μικρού κυβισμού σταμάτησε, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πυροβόλησε μία φορά προς το μέρος του πρώην ποδοσφαιριστή. Ενστικτοδός ο 47χρονος, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες από την ασφάλεια, έπεσε στο οδόστρωμα για να καλυφθεί. Έχει τραυματιστεί στο γόνατο, όμως, όπως λέει η αστυνομία, είναι άγνωστο αν τραυματίστηκε από τα πυρά του ενόπλου ή από την πτώση του στο οδόστρωμα, που στην προσπάθειά του, όπως είπα, να καλυφθεί, να αποφύγει τους πυροβολισμούς. Έχει μεταφερθεί στο Ασκληπείο, δεν φαίνεται να είναι σοβαρά. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη έρευνες από την ασφάλεια. Πήγαν επιτόπου ισχυρές δυνάμεις και στην οδό Περγάμου 35, κοντά στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, κοντά στον γκολφ της Γλυφάδας, βρέθηκε να καίγεται ένα γιόταχη μικρού κυβισμού. Πιθανόν είναι το όχημα διαφυγής του δράστη ή των δραστών. Θα διαπιστωθεί αυτό από την έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι φυσικά θα ψάξουν και το κίνητρο των δραστών της επίθεσης, εάν σχετίζεται με τα ποδοσφαιρικά ή είναι προσωπικά, οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες ώρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.